Με μια λαμπερή βραδιά αφιερωμένη στα μέλη της ύλης Χιλάιων Σιρακλείου, ολοκλήρωσε έναν ακόμη ετήσιο κύκλο προσφορά στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, σηματοδοτώντας την αλλαγή σκυτάλη στη διοίκησή της, αλλά και την απονομή διακρίσεων σε εξέχουσες προσωπικότητες. Τιμόμενα πρόσωπα της βραδιάς ο Αντώνης Δημητρίου και η Κρήτη TV Media Group, όσο και ο κριτικός παρολυμπιονίκης Γιώργος Καπελάκης. Η ετήσια εκδήλωση της Λέσχης Λάιον Σιρακλείου πραγματοποιήθηκε χθες σε χωροδεξιώσεων στην Αμουδάρα με προσκεκλημένα τα στελέχη της Κρήτη TV Media Group. Όλο αυτόν τον οργανισμό στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη, κυρίου Αντώνη Δημητρίου, γιατί το Κρήτη TV ιδιαίτερα, μαζί με όλα τα υπόλοιπα παιδιά του ομίλου, προσφέρουν διαχρονικά για πάνω από 30 χρόνια μία έγκαιρη, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση. Εκπροσωπώντας τον ιδρυτή του ομίλου Αντώνη Δημητρίου, η Ελένη Κοκοσάλη, εμπορική διευθύντρια της Κρήτη TV, παρέλαβε τη δημητική διάκριση, μιλώντας με συγκίνηση για την πορεία του ομίλου από την ίδρυσή του μέχρι την καταξίωσή του στη συνείδηση των κριτικών, τόσο για την άμεση και αντικειμενική ενημέρωση, όσο και την ανάδειξη του πολιτισμού της Κρήτης. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη και βαθιά περήφανη, εκπροσωπώντας τον εμπνευστή της Κρήτη TV, τον Αντώνη Δημητρίου, που ο άνθρωπος αυτός 33 χρόνια πίσω ξεκινούσε το παράτολμο ταξίδι του στα χαρτογράφητα νερά της ιδιωτικής τηλεόρασης και των μέσων και κατάφερε να φτάσει σε λιμάνια που φάνταζαν απλησίαστα. Με λιγοστά μέσα στην αρχή, μα με ένα δυνατό όραμα, με αποφασιστικότητα, με πάθος, με τη διορατικότητά του και πάνω απ' όλα με πολύ σκληρή δουλειά, δημιούργησε ένα τηλεοπτικό κανάλι, εφάμιλο των καναλιών της Πανελλαδικής Εμβέλειας, ένα κανάλι που είναι στην κορυφή των περιφερειακών μέσων, μα πάνω απ' όλα μπήκε και παραμένει στο σπίτι κάθε κριτικού, χτίζοντας μαζί του μια ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης. Αγαπητή Ελένη, αυτό είναι για σας και σας ευχαριστούμε θερμά για τα όσα μας προσφέρετε και ειδικά για τη Λέσχη Λάιονς, γιατί είναι διαφορετική η συνεργασία μας και η αρρωγή σας σε κάθε σημαντική δράση. Η Κρήτη TV συνεχίζει να υπηρετεί διαχρονικά το ρόλο της, να ενημερώνει, να ψυχαγωγεί, να αναδεικνύει τον πολιτισμό μας, να γίνεται καθημερινά η φωνή και τα μάτια των κριτικών. Με το θερμό χειροκρότημα όλων παρέλαβε τη δημητική του διάκριση και ο κριτικός παραολυμπιονίκης Γιώργος Καπελάκης, παράδειγμα δύναμης και θέλησης προς όλους. Και είναι πολύ σημαντικό να παραδειγματιστούμε όλοι, διότι οι ανάγκες της κοινωνίας μας είναι πάρα πολλές και δράσεις όπως αυτή της Λέσχης Λάιον Σιρακλείου είναι αξιέπαινες και θα πρέπει όλοι με τον τρόπο μας να τις στηρίξουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση της Λέσχης Λάιον Σιρακλείου για την τιμή που μου κάνει απόψε να με βραβεύσει. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η αλλαγή σκυτάλη στη διοίκηση της Λέσχης Λάιον Σιρακλείου. Τα ενία αναλαμβάνει ο νέος πρόεδρος Μιχάλης Κλεισαρχάκης, ο οποίος έθεσε ως στόχο για τη νέα χρονιά την αγορά οχήματος για τα παιδικά χωριά SOS Κρήτης. Είναι να καταφέρουμε να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο για τα παιδικά χωριά SOS που θα μπορεί να μεταφέρει εντός πόλης τα παιδιά που φιλοξενεί στις δραστηριότητές τους. Αυτός είναι ο στόχος της χρονιάς, με τη βοήθεια των μελών, των συμπολιτών μας και του Διεθνές Παγκόσμιου Ταμείου μας, το LCIF, να συγκεντρώσουμε αυτά τα χρήματα που χρειάζονται.